Εκτείνεται μεταξύ της Αλβανίας και της Ελλάδας και είναι μια περιφέρεια κατά βάση ορεινή, με μεγάλη όμως ταυτόχρονα ακτογραμμή. Αποτελεί το δυτικότερο άκρο της ελληνικής ηπειρωτικής Ελλάδας και της Ελλάδας προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, με 4 περιφερειακές ενότητες, όλες με τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ομορφιές. Από τα Ιωάννινα, την Άρτα, τη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα, η Ήπειρος αποτελεί ένα στολίδι που σίγουρα κεντρίζει το ενδιαφέρον επισκεπτών. Η Ήπειρος είναι τα τελευταία χρόνια ένας ανερχόμενος τουριστικός προορισμός. Έχει κερδίσει το ενδιαφέρον και από την Ευρώπη και από το εσωτερικό τουρισμό της Ελλάδος. Με την γραμμή Ηράκλειο-Γιάννενα δίνεται η ευκαιρία στον επισκέπτη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και πολύ οικονομικά τα επόμενα 4 χρόνια να επισκεφθεί, να γνωρίσει την Ήπειρο, τις ομορφιές της. Με στόχο να ενισχύσει το ρεύμα του σχολικού και χειμερινού τουρισμού, η Περιφέρεια Ηπείρου πραγματοποίησε στο Ηράκλειο εκδήλωση στην οποία οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να μάθουν, να δουν, να γευτούν γεύσεις της Ηπείρου και να την θέσουν ως μία από τις επιλογές τους για εκδρομές εντός Ελλάδας, με χρώματα γεμάτα παράδοση, πολιτισμό, ιστορία και απερίγραπτη ομορφιά. Ευελπιστούμε τώρα με την πτήση που δρομολογείται να μπει και θα συνδέσει τις δύο περιοχές, τα Γιάννενα με το Ηράκλειο, ότι η επισκεψιμότητα αυτή αμφίδρομα θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο και θα έχουμε τόσο στο κομμάτι των σχολικών εκδρομών, όσο και σε οργανωμένες εκδρομές αλλά και σε μεμονωμένους ταξιδιώτες, ακόμα μεγαλύτερη επισκεψιμότητα τα επόμενα χρόνια. Σε μια περιοχή όπως η Κρήτη που πλημμυρίζει από τουρισμό το καλοκαίρι, η Ήπειρος γνέφει το μάτι για τους ντόπιους που κάνουν τις εκδρομές τους το χειμώνα, αλλά και τα σχολεία που επιλέγοντας την Ήπειρο ως προορισμό έχουν εξ αρχής τη βεβαιότητα ότι το κομμάτι της ιστορίας, του πολιτισμού, του φυσικού κάλους, αλλά και της πρωτόγνωρης εμπειρίας είναι μάλλον δεδομένο.